Τρία, έχεις. Τα τεστ που θα δείξουμε είναι τεστ πρόκλησης πόνου, πιθανής αιτιολογίας, υγρολαγόνια άρθρωση. Ξεκινάμε με το separation, όπως λέγεται, ή τεστ αποχωρισμού, που πιέζουμε στα λαγόνια, για να είναι γνωστά. Ο συνείς έρχεται πιο κοντά σε εμάς, για το επόμενο τεστ. Ανεβάζουμε το πόδι του εδώ και το υποστηρίζουμε με το σώμα μας. Αυτό είναι το Gangsland Test. Πάμε στο κέντρο. Συνεχίζουμε με το Posterior Pelvic Provocation Pain Test ή το Thigh Thrust. Ζητάμε από τον ασθενή να τα γυρίσει. Λυγίζουμε τα γόνατα και πιέζουμε με αυτό λέγεται τεστ συμπίεσης ή compression test. Γυρίζουμε πάλι ήπτια. Κάνουμε το Faber test με δύο τρόπους, είτε έτσι, είτε έτσι. Σε όλα αυτά τα τεστ, αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι αναπαραγωγή του πόνου στην περιοχή της υγρολαγόνιας άρθρωσης. Μπορούμε να γυρίσουμε σε πρενή θέση τον ασθενή μας. Ξυλάρι κάτω από τα γόνατα και ψηλαφούμε τον μακρό πίστηρο λαγόνιο σύνδεσμο, ο οποίος βρίσκεται κάτω από την οπίστια άνω λαγόνια άκαθα, η οποία είναι αυτή εδώ, την οποία τη βρίσκουμε ανερχόμενη από το λαγόνιο. Με δύο δάχτυλα ψηλαφίσουμε, γιατί θα δούμε ότι φαρδένει. Είναι εδώ. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται ο μακρός ο πίσω ιεροταγόνιος σύνδεσμος. Και ψηλαφούμε εγκάρσια να δούμε αν θα αναπαράγει διαφορετικό πόνο στη συμπτωματική ιεροταγόνια. Ώστε αν πονάει παραδείγματος χάρη ο ασθενής μας αριστερά, περιμένουμε σαν ένδειξη να βρούμε περισσότερη ευαισθησία και πόνο σε αυτό το σύνδεσμο. Αυτά λοιπόν είναι τα τεστ πρόκλησης πόνου στην ιεροταγόνια.